Ελάτε, κύριε Φωτίου. Ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σημερινό νομοσχέδιο Σκούπα κατατέθηκε μία μέρα πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2022, δηλαδή την Παρασκευή την περασμένη. Πολύ κοντά. Και τότε, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ξέρατε, δηλαδή συνειδητά ψηφίσατε ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι ανεφάρμοστος και ψευδής, διότι στηριζόταν κατά την παραδοχή του κυρίου και κατά δήλωση του κυρίου Σκυλακάκη στο γεγονός ότι η πανδημία τελειώνει το 2021. Σήμερα, με 37 άρθρα, μας δηλώνετε και θα τα ψηφίσετε κιόλα ότι η πανδημία μετατίθεται το τέλος της για 31 Μαρτίου. Δεύτερον, η ημερομηνία όμως αυτή λήξης που ψηφίζεται σήμερα, η νέα, δίνει πάλι λάθος σήμα στην κοινωνία και στους εργαζόμενους. Είναι εκτός παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και εγχώριας πραγματικότητας. Τόσο οι διεθνείς, όσο και οι ελληνικοί επιστημονικοί φορείς προειδοποιούν ότι οι συνεχείς μεταλλάξεις επεκτείνουν τη διάρκεια της πανδημίας, δοκιμάζουν τα συστήματα υγείας και απαιτούν άμεση ενίσχυση των συστημάτων υγείας των χωρών και λήψη οριζόντιων μέτρων κατά την περίοδο των εορτών. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται με το παρόν νομοσχέδιο. Αντίθετα, ο Υπουργός Υγείας διαβεβαιώνει επί λέξη ότι βρισκόμαστε σε ύφεση του τέταρτου επιδημιολογικού κύματος. Εκτός από τον επιδημιολόγο πρωθυπουργό, αποκτήσαμε και επιδημιολόγο υπουργό και δεν χρειάζεται να πάρθουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με 20.000 νεκρούς, διπλάσια θνητότητα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανά εκατομμύρια κατοίκων, με το ΕΣΥ και τους ανθρώπους του σε διαρκή κατάρρευση, πρωθυπουργός και υπουργός ανέλαβαν το ρόλο των επιστημόνων για να μην ενισχύσουν το σύστημα υγείας, το δημόσιο, που είναι το μόνο που όλοι γνωρίζουν ότι σώζει ζωές. Γι' αυτό εξαφάνισαν την έρευνα Τσιόδρα Λύτρα. Δεν βλέπουν τους εργαζόμενους οι οποίοι καταραίουν και δεν τους ενισχύουν όλους, διότι πριν 12 μέρες ψηφίσατε για πρώτη φορά εδώ και 2 χρόνια ένα ελάχιστο επίδομα για το προσωπικό που δίνει αυτή την ίστατη μάχη καθημερινά για να αναχαιτήσει τον COVID μέσα στα νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές υγείας. Όμως δεν περιλάβατε, εξαιρέσατε δηλαδή, τους εργαζόμενους στις δημόσιες και δημοτικές δομές της πρόνοιας και τις δομές κοινωνικής προστασίας, όπως παραδείγματος χάρη το βοήθεια στο σπίτι και τα κηφί. Είναι εκείνοι που πρώτοι εμβολιάστηκαν, τους είδατε και τους βλέπετε καθημερινά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Σας παρακαλούμε, σας λέμε να τους περιλάβετε έστω και τελευταία στιγμή. Και επίσης να μας πείτε, στο άρθρο 59 περιλαμβάνεται τις 13 καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών ή έχετε βεντέτα? Αυτή η εγκληματική στάση της κυβέρνησης μας έχει στοιχήσει ήδη 8.000 νεκρούς που μπορούσαν να είχαν σωθεί. Είναι η ιδεολογία σας και τα συμφέροντα των κλινικαρχών που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την εθνική τραγωδία. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές τώρα, για να φύγετε. Για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, για να σταματήσει μια προοδευτική κυβέρνηση τη ραγδαία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού από την κρίση ακρίβειας και την ενεργειακή κρίση. Από το νομοσχέδιο των 150 άρθρων και των πρωινών 50 λείπουν οι κατεπίγουσες ρυθμίσεις ανάσχεσης της ενεργειακής φτώχειας που απειλεί το 1 στα 3 νοικοκυριά. Είμαστε στην τρίτη χειρότερη θέση σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη κατά τη Eurostat. Την τελευταία εβδομάδα είναι ανησυχητικό στοιχείο η θάνατη 12 συμπολιτών μας στα σπίτια τους από πυρκαγιές.
ψηφίστε τώρα τουλάχιστον, έστω και σήμερα, την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για σύνδεση κομμένων παροχών, ρύθμιση οφειλών κατά το 22 και παροχή δωρεάν 300 κιλοβατορών ανά νοικοκυριό, που επανειλημμένα σας έχουμε καταθέσει και απορρίπτεται, καθώς και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Είναι κρίσιμες οι ώρες. Η ακρίβεια χτυπάει όλες τις πόρτες, αλλά εξοντώνει κυρίως την κοινωνική πλειοψηφία και τα μεσαία στρώματα, που βλέπουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό να εξαντλείται τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα κάθε μήνα. Τελευταία στιγμή, κάνατε δεκτή τροπολογία μας για παράταση της δωρεάν παροχών φαρμάκων και θεραπείων σε πρώην δικαιούχους του ΟΚΑΣ μέχρι τέλους 22. Καλώς. Τρίτον, στις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, τροποποιείτε νόμους που ψηφίστηκαν από εσάς το τελευταίο εξάμηνο. Εντάξει, είναι επειδή είσαστε άριστοι, επιτελικοί κτλ. Αλλά όμως πώς το τροπολογείτε, αυτό είναι το πιο ωραίο. Δίνοντας στους υπουργούς δικαίωμα να τους αναστέλουν, να τους εφαρμόζουν αυθαίρετα για ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Δηλαδή αυτό κι αν είναι η επιτομή της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων που παραλάβαμε το 2015. Πίσω λοιπόν στο 12, στο λαμπρό 12-15 που κυβερνούσατε. Παράδειγμα το άρθρο 39. Αυτό τροποποιεί νόμο που ψηφίσατε πριν 16 μόλις μέρες. Τον τροποποιεί για να μην εφαρμοστεί άμεσα ή τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Αυτό υπολογίζετε θα κάνετε στο τέλος του Μαρτίου να τις προκηρύξετε, γιατί γνωρίζετε την αγανάκτηση και κατακρεβή που έχει ξεσκώσει. Και αντί να πείτε, εντάξει, μας συγχωρείτε, κάναμε λάθος, δεν τον εφαρμόζουμε, βάζετε τη Βουλή να δώσει εντολή στον Υπουργό να το ρυθμίζει όποτε θέλει αυτός. Διότι πριν 16 μέρες, παρά τις καταγγελίες όλης της αντιπολίτευσης, καταργήσατε διάταξη του εμβληματικού νόμου 4368 του 16 του ΣΥΡΙΖΑ, που επέτρεπε στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες ομάδες να συνταγογραφούν, όπως και οι ασφαλισμένοι εξετάσεις, φάρμακα και θεραπείες σε ιδιώτες γιατρούς. Την καταργήσατε θεωρώντας τους ανασφάλιστους αναξιόπιστους και τους υποχρεώνετε να πάνε στις δημόσιες δομές υγείας που είναι αποκλεισμένες από τον COVID. Καταδικάσατε έτσι πριν 16 μέρες. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τους ανάπηρους, αλλά και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές να μην μπορούν να πάρουν όχι μόνο τα φάρμακα και τις θεραπείες τους, αλλά και τις διαγνώσεις για να πάνε στα ΚΕΠΑ. Και σήμερα αντί να το καταργήσετε και να το αναφέρετε το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, δίνετε αυτό το δικαίωμα για να ντυλάρει ο Υπουργός. Τέταρτον και τελευταίο, με πρόσχημα την πανδημία, περνάτε παρατάσεις άσχετες προς αυτήν. Παράδειγμα, η παράταση για ένα ακόμη εξάμηνο της υποχρέωσης των δημοτικών βρεφονιπιακών σταθμών να συμμορφωθούν με τον καινούριο κανονισμό πυρασφάλειας και προσβασιμότητας, καινούριο δηλαδή του 17, που τον κάναμε εμείς. Δώσαμε τότε επί ΣΥΡΙΖΑ μία παράταση μόρφωσης αλλά και 95 εκατομμύρια στους Δήμους για να τον εφαρμόσουν. Τα παγώσατε. Όταν εκλεγήκατε, τότε είχαμε δώσει αυτή την παράταση μέχρι το 19. Ακούστε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου αυτό για βρέφη και νήπια. Προσέξτε καλά, γιατί αυτό που κάνετε να καπηλεύεστε την παιδική προστασία μπορεί να έχει ένα φοβερό αποτέλεσμα μέσα από αυτή την διάταξη. Σας καλώ να την αποσύρετε. Καταψηφίζουμε προφανώς το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο.